και τα ενυπόθηκα δάνεια. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές ήταν σήμερα και το φυσικό αέριο. Θα πάμε κατευθείαν στην Πέτρα Αργυρού, παρακολουθεί τις εξελίξεις από το πρωί. Μας περιμένει στο στούντιο 2. Πέτρα. Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε όμως, Χρήσανθη, από το μέτωπο του τραπεζικού τομέα, όπου φαίνεται να δημιουργούνται προϋποθέσεις για συγκλήσεις. Σε ό,τι αφορά το κυρίαρχο, τον δείκτη κεφαλαϊκής επάρκειας των τραπεζών, η Τρόικα πρότεινε αύξηση του δείκτη των πρωτοβάθμιων κεφαλαίων, Core Tier 1, από 8 στο 10%, γεγονός το οποίο θα εκτοξεύσει το ποσό που θα χρειαστούν οι τράπεζες. Οι πληροφορίες μας, λοιπόν, λένε ότι φαίνεται να υπάρχει κατάληξη με την εξής διευθέτηση. Ο δείχτης κεφαλαϊκής επάρκειας να αυξηθεί εντός του 2013 στο 9% και από το 2014 στο 10%. Αυτό ίσως μας επιτρέψει ένα ποσό σημαντικό να το εξασφαλίσουν οι τράπεζες απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Δεύτερο, αλλά ιδιαίτερα καυτό ζήτημα για τους δανειζόμενους, αφορά την επίσπευση κατάσχεσης ενυπόθηκων ακινήτων. Η Τρόικα, να υπενθυμίσουμε, είχε προτείνει επίσπευση της διαδικασίας στους 18 μήνες. Τώρα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, φαίνεται να καταλήγουν κυβέρνηση και Τρόικα στη διετία. Υπενθυμίζουμε όμως, Χρήσανθε, ότι η κυβέρνηση είχε προτείνει ως χρόνο για κατάσχεση περιουσιών την πενταετία. Φαίνεται όμως, Πέτρα, ότι έχουμε και εξελίξεις στο ζήτημα των αξιογράφων, έτσι. Ναι, οι πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ λένε ότι η ρύθμιση θα γίνει με την ανταλλαγή των αξιογράφων με μετοχές, αλλά στη βάση της τιμής του ενημερωτικού δελτίου, στην ονομαστική δηλαδή αξία της μετοχής. Αν για παράδειγμα η ονομαστική αξία της μετοχής της Λαϊκής Τράπεζας είναι 20 σεντ, σε αυτή την τιμή. Στο μεταξύ, νέα έρευνα ανακοίνωσε το απόγευμα η Κεντρική Τράπεζα με τη σύσταση επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα εξετάσει το μέλλον του κυπριακού τραπεζικού τομέα. Ανάμεσά τους, ο Κύπριος ο Γιώργος Χαραλάμπους, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Πάντως, όπως και να έχει, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί και στο μέγεθος και στη δομή του τραπεζικού τομέα, στην ενίσχυση της προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας και στην προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Ναι. Οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, ωστόσο, ήταν και σήμερα εντατικές, Πέτρα. Ναι. Και μάλιστα σε δύο μέτωπα, ένα κλιμάκιο στο Υπουργείο Οικονομικών και ένα κλιμάκιο στην Κεντρική Τράπεζα. Κυριάρχησε βεβαίως το ζήτημα του φυσικού αερίου. Το κλιμάκιο των δανειστών είχε συναντήσεις με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ενέργειας, τον επικεφαλής της ΔΕΦΑ αλλά και της ΑΕΚ. Ζητήθηκαν στοιχεία για τα πάντα, για τις προοπτικές, για τα έσοδα, για τα χρονοδιαγράμματα, ακόμα και για την διάθεση σε ξένες χώρες του φυσικού μας πλούτου. Μάλιστα, να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό κομμάτι, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεων, Πέτρα, και να επανέλθουμε. Τους επεξήγησα όλες τις διεργασίες που κάνουμε όσον αφορά την προσπάθεια για μεταφορά του φυσικού αερίου, τα χρονοδιαγράμματα και το τι προγράμματα έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει όσον αφορά την υγροποίηση, όσον αφορά και άλλα εργοστάσια τα οποία μπορεί να γίνουν αξιοποιώντας το δικό μας φυσικό αέριο, καθώς επίσης και τις προοπτικές χρημάτων τα οποία επιλογίζουμε να εισρέψουν ή στην Κύπρο. Σε έχουν ζητήσει και έχουμε δώσει πάμπολες πληροφορίες όσον αφορά το θέμα του φυσικού αερίου, πώς θα γίνει η διοχέτευση, η εκμετάλλευση, η εισαγωγή, οι διατιμήσεις, ενδιαφέροντα για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία προφανώς θέλουν ήδη να αξιολογήσουν. Πληροφορήσαμε τις εκπροσώπους της Τρόικα εδώ για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα χιλεκτρισμού όσον αφορά τα επιδιόρθωση των ζημιών του Βασιλικού, τα θέματα που απασχολούν το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα. Γενικά αυτά τα θέματα, τη χρήση φυσικού αερίου για τις μελλοντικές μας μονάδες παραγωγής, αυτά ήταν τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα ιδιωτικοποίησης, καθόλου. Το απόγευμα, ωστόσο, Πέτρα, υπήρξε συνέχεια των διαπραγματεύσεων στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι πληροφορίες λένε ότι σειρά είχαν τα φορολογικά. Αυτά μπήκαν στο μικροσκόπιο των δανειστών μας. Ναι, κατά κρύβια στο μικροσκόπιο τέθηκαν τα έσοδα από τους άμεσους και έμεσους φόρους. Άλλωστε, η συνάντηση ήταν με τους επικεφαλείς του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και της Υπηρεσίας ΦΠΑ. Στο μικροσκόπιο, βεβαίως, τέθηκε και το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Οι δανειστές ενδιαφέρθηκαν να μάθουν ποιοι είναι οι μηχανισμοί παταξή της. Ενώ αύριο, σε νέα συνάντηση των Τροϊκανών με το ΤΕΠ, θα τεθεί το θέμα της αύξησης της φορολογίας στα ακίνητα. Μάλιστα. Πέτρα Αργυρού, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα πάμε κατευθείαν.